Σας, κύριε Αποστόλου μου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπω ότι το θέμα των φυσικοθεραπειών των παιδιών και αναπήρων, και δεν αναφέρουμε μόνο στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, πάει ξανά στην Βουλή. Θέλετε να μας πείτε, αφορά και τις άλλες ομάδες ασθενών, που φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στον αριθμό των φυσικοθεραπειών τους? Κυρία Αγαπητού, καταρχήν το θέμα το είχα ζητήσει να εγγραφεί εγώ με τη στήριξη ομόφωνα της Επιτροπής Υγείας, με αφορμή κάποιες αποφάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι οποίες ουσιαστικά είχαν φέρει την αντιδράση μεγάλης ομάδας ασθενών. Ναι. Θέλω να πω εδώ ότι δεν αφορά μόνο τις φυσιοθεραπείες, αφορά το πλαίσιο υποστηρικτικών θεραπείων. Είναι φυσιοθεραπείες, είναι λογοθεραπείες, είναι εργοθεραπείες, είναι η στήριξη από ψυχολόγους στα άτομα με αναπηρίες, αλλά και ευρύτερα στους χρόνους ασθενείς, οι οποίοι δικαιούνται να τις χρησιμοποιήσουν εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ένα πολύ σημαντικό κενό στο Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το έχει παραδεχτεί και ο ΟΑΗ, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές από αυτές τις θεραπείες, οι θεραπευτές δεν έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Δηλαδή, έτσι για να γνωρίζετε, ακόμα οι ιδιότητες εργοθεραπευτές δεν έχουν συμφωνήσει με το ΓΕΣΥ, τόσους μήνες μετά την εφαρμογή του συστήματος. Εντός του ΓΕΣΥ είναι μόνο οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι είναι εκτός του συστήματος υγείας. Άλλες θεραπείες που παρέχονταν παλιά σε αυτά τα άτομα, όπως είναι η υδροθεραπεία, είναι ακόμα εκτός του Γενικού Συστήματος Υγείας, και υπάρχουν και πολλές, αν θέλετε, διαφωνίες ή μειώσεις ή χρονοβόρες διαδικασίες για να αιτηθούν αυτά τα άτομα τις φυσιοθεραπείες τους. Οπότε είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είναι προβληματικό εντός του συστήματος υγείας. Η αφορμή η οποία είχε δοθεί για να συζητηθεί αυτό το θέμα είναι η μείωση του αριθμού των φυσιοθεραπείων, του βασικού αριθμού φυσιοθεραπείων, οι οποίες δίνονται σε συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες έχουν αναπηρίες. Όπως πολύ καλά είπετε, είχε συζητηθεί αυτό το θέμα και πριν μερικές εβδομάδες στην Επιτροπή Υγείας. Είχαν γίνει παραδοχές από τον Οργανισμό Ασφαλής Υγείας για αστοχίες. Είχε καλέσει ο ίδιος ο Υπουργός τον ΟΑΗ να αναστείλει την απόφασή του. Ο ΟΑΗ έχει συνέλθει και έχει τροποποιήσει εν μέρη την ανέστειλε, απλώς άλλαξε κάποια δεδομένα. Ναι. Μάλιστα, η αλήθεια είναι αυτή όπως την αναφέρετε. Αλλά οι αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν είναι εκεί. Οι αδυναμίες αυτή τη στιγμή, κυρία Αγαπητού, έχουν να κάνουν με τον βασικό αριθμό φυσιοθεραπείων που δίνονται σε ενήλικα άτομα πάνω από 25 ετών με εγκεφαλική παράλυση, που ο αριθμός συνεχίζει να είναι μηδέν φυσιοθεραπείες. Οι αδυναμίες έγκυται στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματα με τις άλλες ομάδες θεραπευτών, αν και μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας έχω ενημερωθεί ότι έχουν καλεστεί εργοθεραπευτές για συζήτηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για ένταξη του στο ΓΕΣΥ, και ουσιαστικά η Επιτροπή Υγείας ορθά επανεξετάζει το θέμα, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε πού είμαστε σήμερα και με ποιο χρονικό ορίζοντα θα επιληθούν. Άρα ουσιαστικά αυτή η συνεδρία και αυτή η συζήτηση θα γίνει με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, με το τι αποφασίστηκε, τι είπε το Υπουργείο βεβαίως, τι λέει ο ΟΑΗ και με τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να δούμε εάν όντως οδεύουμε προς μια καλύτερη κατάσταση εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν. Αυτό αντιλαμβάνεται. Αυτό ακριβώς, κυρία Γαμπιτού. Και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς δεν είναι ούτε να παίξουμε τους ειδικούς, ούτε τους εμπειρογνώμενους. Υπάρχουν πολύ καλοί ειδικοί και εμπειρογνώμενες που μπορεί να δώσουν τα φώτα τους. Συμφωνούμε. Ο ρόλος ο δικός μας είναι πλέον εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο το έχουμε κάνει για όλους τους πολίτες, και οφείλω να πω ότι ειδικότερα το έχουμε κάνει για τα άτομα με αναπηρίες και τους χρόνους ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικές ασφαλείες υγείας ή σε πολλές φορές σε θεραπείες πριν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, να λαμβάνουν αυτό το οποίο δικαιούται για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτός είναι ο πολιτικός μας ρόλος, αν θέλετε, σαν Επιτροπή Υγείας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Γενικό Σύστημα Υγείας για αυτές τις θεραπείες αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα άτομα. Έχουμε στην διάθεσή μας σαν Επιτροπή Υγείας και μια καταθετημένη
άποψη από εμπειρογνώμονες ειδικούς φυσιοθεραπευτές συγκεκριμένα για άτομα με εγκεφαλική παράλυση, η οποία ουσιαστικά με ένα επιστημονικό τρόπο διαφωνούν με κάποιες από τις απόψεις του Οργανισμού Ασφαλής Υγείας. Και αυτό που θέλουμε εμείς αύριο είναι να συζητήσουμε μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ειδικούς για το τι ισχύει σήμερα και να ανοίξει ένας επιστημονικός, αν θέλετε, ευρύτερα διάλογος, να δώσουμε αυτή την δυνατότητα στον διάλογο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το ισχύον σημερινό πλαίσιο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς θα αναμένουμε την αυριανή συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.